Λοιπόν, κύριε Καστενάκη, να σας καλησπερίσουμε από την Γκαλερί Θεώρημα, να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ όμορφη έκθεση, την οποία θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε στι Βρυξέλλες μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του 2015. Θα θέλαμε να μας πείτε τους βασικούς σταθμούς της καριέρας έως σήμερα, τα βήματα τα οποία εσείς θυμάστε και είναι αντιπροσωπευτικά. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα στην Γκαλερί Θεώρημα και στην πόλη των Βρυξελών. Η συνεργασία μου ξεκίνησε με την κυρία Λιακοπούλου πριν 11 μήνες σχεδόν, όταν γνωριστήκαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε μία έκθεση γύρω από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όπως βλέπετε, το θέμα μου είναι ένα καράβι που ταξιδεύει, το οποίο έχει αποκτήσει μακρόχρονη ιστορία, μπορώ να πω. Βασικά ξεκίνησα τα καράβια καθαρά ζωγραφικά σε τελάρο, καμβάς, λάδια, βασαλήματα, μέχρι το 1998. Από το 1998 κατάφερα να απλοποιήσω μία πολύ λεπτομεριακή ζωγραφική με ένα πολύ μοντέρνο μοτίβο, το οποίο επαναλαμβανότανε και γέμιζε ολόκληρο τον καμβά, τον ξεχύλιζε, παρουσιάζοντας τρία αρκετά μεγάλα γλυπτά, με πάρα πολύ απλό σχήμα, το 1999, στο λιμενοβραχίωνα της Σύρου. Η επιτυχία της έκθεσης εκεί ήταν ότι τα τόσο απλοποιημένα σχήματα τριών καραβιών γινόντουσαν αναγνωρίσιμα από πολύ μικρά παιδάκια, από γέροντες, από μεσήλικες. Αυτό μου δώσε ένα θάρρος ότι το σχήμα που τόσο καιρό με πέδευε στο τελάρο γίνεται πολύ απλό, πολύ μεγάλο και πολύ εύκολα αναγνωρίσιμο. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα ταξίδια των καραβιών στην γλυπτική τους μορφή. Περνώντας τα χρόνια, φτάνουμε το 2004, που ξεκινάω μια συνεργασία με τον Μουσείο Μπενάκη για την έκθεση και το άνοιγμα του καινούριου κτηρίου στην Οδό Πειραιός. Η έκθεση λεγόταν «Πτυχώσεις», που μου ανέθεσαν να φτιάξω καράβια με πτυχώσεις. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα, πώς μπορώ να κάνω πτυχώσεις. Τυχωτά υφάσματα ήταν η έκθεση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τελικά αποφάσισα και πήρα τουλπάνι, το έκανα πιέτες, πτυχώσεις. Και αυτό που αφαιρείται, θα δείτε, σε κάποια έργα μου εκεί, εγκλωβιζόταν σε δύο χοντρά κομμάτια plexiglass, πάχους 2 εκατοστών, και δημιουργούσα ένα καράβι με πτυχωτά υφάσματα, πολύχρωμα όπως πάντα. Αργότερα, μετά από 1-2 χρόνια σχεδόν, μου ζήτησε το Μουσείο Μπενάκη να έχω ένα δικό του καραβάκι, που έγινε αυτό το καραβάκι που βλέπετε πίσω μου, που έχει ένα τελείως διαφορετικό καπνό, που είναι ένα καπνό σαν λουλούδι. Βασικά είναι ένας καπνός βασιλικό, δηλαδή η γλάστρα, μιας και όλοι οι καπετανέοι θεωρούν γούρι το να έχουν στη γέφυρα του πλοίου τους μία γλάστρα με βασιλικό. Το καράβι ήταν θέμα μου, γιατί από πολύ μικρός μεγάλωσα κοντά στη θάλασσα, από πολύ μικρός κόντευα να πνιγώ, από πολύ μικρός άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία. Θυμάμαι, είχα πάρει μία σκάφη της μαμάς μου και την είχα τρυπήσει γιατί ήθελα να την κάνω καράβι. Έφαγα κάποιες ξυλιές. Όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα δημιουργίας, που τώρα βγαίνει σε ένα πολύ απλό στυλιζαρισμένο καράβι και πολύ αναγνωρίσιμο. Η ερώτηση, και θα επιμείνω σε αυτό, είναι το πρώτο καράβι είναι χαραγμένο στη μνήμη σας? Δηλαδή, ποιο ήταν, πώς είχε δημιουργηθεί? Το πρώτο καράβι που είχε δημιουργηθεί ήταν μετά τη ζωγραφική μου δουλειά, όπου, όπως σας είπα, ήταν πολύ μικρά μοτίβα, τα οποία ήταν πολύ μπλεγμένα, αλλά ανάποδα, αλλά στα τέσσερα σημεία των οριζόντων. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο ήταν χειροπιαστό, και η βασική ιδέα, η παιδική μνήμη ήταν ότι θυμάμαι τον εαυτό μου να σέρνω στη γειτονιά μου ένα καραβάκι με ρόδες. Και όταν έκανα αυτά τα τρία μεγάλα γλυπτά στη Σύρο, τους είχα βάλει ρόδες. Εντάξει, ήταν πολύ παιχνιδιάρικο. Πολύ παιχνιδιάρικο είναι και το ταξίδι της ζωής. Το καράβι είναι το μέσον. Αργότερα
Μάλλον το 2000, πριν την συνεργασία μου με το Μουσείο Μπενάκη, σχεδίασα 9 καράβια που τα ονόμασα 9 μήνες που ονειρεύτηκα. 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας μου, από τη στιγμή της σύλληψής μου μέχρι που γεννήθηκα. Θα τα δείτε εδώ πίσω μου. Αυτή τη στιγμή κάθε καράβι, κάθε σχήμα αντιπροσωπεύει και ένα μήνα. Η σύλληψή μου έγινε τον Αύγουστο και η γέννησή μου τον Απρίλιο. Λείπουν 3, τα οποία συμπληρώνονται από τα 3 πρώτα καράβια της Ήρου. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας με την Κλεοπάτρα, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε και την έκθεση από την εμπορική της πλευρά και μου ζήτησε να κάνουμε γούρια. Τα γούρια ήταν έτοιμα, γιατί αυτά είναι μια ρυθμισμένη σειρά που πωλείται στο Μουσείο Μπενάκη στο Πολιτήριο. Εκτός αυτού, φέτος το καλοκαίρι αποφάσισα αυτά τα 9 σχήματα, τους 9 μήνες που ονειρεύτηκα, και τα έκανα πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, εδώ βλέπετε ένα που είναι σε 35 πόντους ύψος. Αυτή τη στιγμή είναι κατασκευασμένα ανοξείδωτα, τα οποία είναι για εξωτερικό χώρο, που το ύψος του φτάνει το 2,35-2,45 ανάλογα. Και είναι δοκιμασμένα, γιατί αντέξανε και πριν από ένα μήνα περίπου, που είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη θεομηνία στην Αθήνα. Κανένα δεν έπεσε, οπότε αυτό μου δίνει μια χαρούμενη ιδέα για τη δουλειά μου. Μπαίνοντας στον χώρο της γκαλερί Θεώρημα, βλέπουμε ζωγραφική, βλέπουμε γλυπτική, βλέπουμε δημιουργίες. Η ερώτηση είναι πόσο εύκολο είναι για τον δημιουργό, για τον καλλιτέχνη, να περνάει μέσα από ξεχωριστά υλικά για να δείξει την εκφρασή του. Αυτό είναι... Όσο μεγαλώνει ο καλλιτέχνης, τόσο πιο εύκολο γίνεται αυτό, γιατί το βλέπει σαν παιχνίδι. Εκεί που κάποια χρόνια θεωρούσα ότι θα εγκλωβιστώ με το καράβι, ξαφνικά, για να φύγω από τη μονοτονία του ενός υλικού, δοκιμάζω τα χαρτόνια, δοκιμάζω τα ξύλα, δοκιμάζω τα σίδερα. Ζωγραφικά δεν βλέπουμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, εκτός 3 αγαπημένα μου, που τα λέω τα 3 καράβια που πήγε ο Χριστόφορος Κολόμβος, η Νίνα, η Πίντα και η Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία, ναι. Λείπει ένα το οποίο δεν υπήρχε χώρο στην γκαλερί και δεν θέλαμε να τη φορτώσουμε. Θέλουμε να κάνουμε μια όμορφη έκθεση, θέλαμε να φορτώσουμε με οτιδήποτε ήρθε από την Αθήνα. Το οποίο είναι στο γραφείο της κυρίας Λιακοπούλου. Πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Έχετε αποφασίσει να έρθετε Βρυξέλλες και να κάνετε αυτή την έκθεση. Αναφερθήκατε πριν και στο εμπορικό κομμάτι, το οποίο στις εποχές που διανύουμε ίσως θα ήταν κακό να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Πώς μπορεί η τέχνη να παραμένει έκφραση για τον δημιουργό, αλλά να αποκτάει και εμπορικό χαρακτήρα για το κοινό το οποίο επισκέπτεται και θα ήθελε να βάλει ένα κομμάτι από αυτά σπίτι του? Εντάξει, είναι δύσκολο κομμάτι αυτό για τον καλλιτέχνη. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί η κυρία Λιακοπούλου, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας που είχαμε διάφορους άλλους γκαλερίστες στην Αθήνα, έχω αφαιθεί στα χέρια της. Άλλη δουλειά κάνει ο καλλιτέχνης, την εμπορική δουλειά πρέπει να την κάνει και ο γκαλερίστας. Και αυτή τη στιγμή χαίρομαι που μετά από χρόνια αποκτώ ένα συνεργάτη στο εξωτερικό που κάνει σωστά τη δουλειά του. Από εκεί και ύστερα ζω από αυτό το επάγγελμα. Είμαι φορολογούμενος εικαστικός στην Αθήνα, φορολογούμενος σαν ελεύθερος επαγγελματίας και όχι σαν εικαστικός, που έχει μεγάλη σημασία, δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Αλλά είπαμε να κάνουμε κάποια μικρά αντικείμενα που να είναι εύκολα και πολύ προσιτά στον άλλον. Στην εποχή που διανύουμε, η οποία τουλάχιστον για την Ελλάδα, αλλά θα έλεγα και όλη την Ευρώπη, είναι αρκετά δύσκολη, αν ερχόταν ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θα ήθελε να πατήσει στα δικά σας βήματα, τι θα τον συμβουλεύατε? Δουλειά. Δουλειά και αφοσίωση σε αυτό. Και όπως σε κάθε δουλειά, όταν αφοσιώνεσαι και κάνεις αυτό που αγαπάς, πρέπει να έχεις υπομονή για να έρθει η αναγνώριση. Πολλές φορές στη ζωή μου ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω, γιατί δεν μπορούσα. Πλήρωνα υλικά, δούλευα. Και στο τέλος του μήνα, ας πούμε, κανένας δεν ερχόταν να με πληρώσει. Συνέχιζα. Χαίρομαι που δεν τα σταμάτησα. Αν το δίλημα για αυτόν τον νέο άνθρωπο, ο οποίος τελικά θα ακολουθήσει τα βήματά σας, είναι Ελλάδα ή εξωτερικό, τι θα του προτείνατε? Ελλάδα, το φως της Ελλάδας, το απίστευτο. Εξωτερικό, λίγη τύχη, όπως και λίγη τύχη χρειάζεται τώρα και η Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι
δεν θα αποχωριζόμουν εύκολα την Ελλάδα. Θα μπορούσα να ζούσα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, που έχω ταξιδέψει αρκετά, νομίζω. Αλλά είναι κάτι άλλο η Ελλάδα. Και βέβαια είναι και ο νόστος, είναι το καράβι, είναι η Ιθάκη, είναι όλα αυτά. Όλα. Με πολύ δυνατά ελληνικά σύμβολα και κυρίαρχο το καράβι, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνέντευξη και να κλείσουμε με μια ευχή που θα δώσετε εσείς για την ελληνική τέχνη και τα γράμματα. Εύχομαι αυτό που πριν πολλούς αιώνες είχε φωτίσει την ανθρωπότητα να γίνει ένα μπαμ και να ξεκινήσει πάλι το ίδιο φώτισμα, ας το πω έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη και καλή επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.